Πολύ το βαλέτο. Πάμε τώρα να χαλαρώσουμε και πάμε σε μια άλλη έτσι, πολύ ωραία για σεξ γυναίκα που έχει άποψη. Και λόγο μιλάμε για την. Μαρία Σολομού. Τι μας είπε πάλι Μαρία, η για Μαρία σεξ, Σολομού αυτή τη φορά μοιράζεται στο podcast. Στο podcast της μοιράζεται. Μιλάει για σεξ κυρίως, δεν είναι. Άκου όμως. Φύγει ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι και μοιράζεται. Ναι, μοιράζεται. Έχει ντυθεί, έχει βάλει περούκα και τη πάει πάρα πολύ κιόλας. Τη πάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Αλλά μοιράζεται ένα προσωπικό μήνυμα που τη ήρθε, γιατί άνθρωπος στα social media τη ζήτησε να γίνει sugar baby. Και να την πληρώνει. Από το sugar daddy δηλαδή του. Ναι, 5.000 ευρώ εβδομαδιαίως. 5.000 εβδομαδιαίως. Για ακού, πώς αντέδρασε αυτό το μήνυμα. Λίγο κάπως. Δεν το θυμίζει όλο αυτό. Δεν είχε αφέλειες περούκα της Άννας. Εγώ έχω. Άλλαξα κάποια πράγματα. Αλλά, όχι πείτε. Δεν τα έχω κάνει πολύ ωραία. Μου πάει. Γεια σας, είμαι Μαρία Σολομού, ξανθιά, πιο ξανθιά από ποτέ. Μέρα νομίζω ότι βαρεθήκατε να με βλέπετε με άλλα μαλλιά. Όχι, θα βάλω και άλλες περούκες. Τώρα το επόμενο μου κόνσεπτ είναι να γίνω ξανθιά. Για κανένα χρόνο. Θέλω να σας διαβάσω κάτι. Hello princess. Για μένα λέει, για μένα. I'm William, I would like you to be my sugar baby. I'm willing to pay you 5,000 as your weekly allowance and want nothing sexual from you. Εννοείται ότι είναι fake, ας πούμε, accounts όλοι και εμφανίζονται κάτι κύριοι, ας πούμε, στα 75. Αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση σε αυτό και το... 5 χιλιάρικα την εβδομάδα, δηλαδή 20 χιλιάρικα το μήνα. I want nothing sexual. Δεν του αρέσω, δηλαδή. Μπορείς θέλει να με υιοθετήσει. Είναι καλύτερο. Αχ, παιδιά, σας παρακαλώ, όποιος του έχει στείλει, ας βρεθεί ένας άνθρωπος που έχει απαντήσει σε κάτι τέτοιο. Είμαι πάρα πολύ περίεργη, πραγματικά. Γιατί εμένα μου έρχονται αρκετά συχνά τέτοια πράγματα και δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει κάποιος που θα απαντήσει σε αυτό? Υπάρχει. Κάποιος που του λέει ο άλλος, του δίνω 5.000 κάτι εβδομάδα. Δεν θέλω σεξ, αλλά μόνο παρέα με μια ωραία γυναίκα. Για να τα στέλνω αυτά τα μηνύματα, σημαίνει ότι κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος έχει απαντήσει. Για να στέλνει κάποιος, πρέπει να πει κάποιος απάντησε κάποια στιγμή. Ναι, αυτό δεν θα στέλνει. Δεν έχουν να ξέρουν για κάποια μηνύματα. 20.000 κατά μήνα. Χωρίς σεξ. Ναι, αλλά πρέπει να κόψει τιμολόγιο. Δεν μπορεί να τα βάλει στην τράπεζα. Είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί ρε. Δεν μπορεί να παίρνει έτσι 20.000 μαύρα. Εμένα μου έχουν στείλει, α πούμε, να μου κάνει τι δουλειέ, τα ψώνια. Πώ θα σου δίνει τη βάτλερ. Να το διαπραγματευτούμε το ποσό, αλλά μου έστειλε μπορώ να σε πληρώνω. Α, δεν να απάντησα. Να σου κάνει τις δουλειές και να σε πληρώνει. Τις δουλειές του σπιτιού κτλ. Δηλαδή σου έστειλε άντρας μήνυμα να σου κάνει τις δουλειές και να σε πληρώνει κιόλα. Ναι, να μου κάνει τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και όλα αυτά και να με πληρώνει. Αυτό είναι η φαντασία. Η φαντασία σου είναι ωραία. Αυτό που θα είναι κερδισμένο, δηλαδή τι θα κερδίσει από εσένα. Ξέρω, ότι θα ζει και θα υπάρχει δίπλα στην Ελλάδα. Πόσα λεπτά τη βδομάδα θα ζήταγε εσύ γι' αυτό? Δεν το έχω σκεφτεί, Γιώργο. Δηλαδή, πες ότι εγώ προτίθεμαι να έρχομαι να σου κάνω τις δουλειές. Πόσα θα μου ζήταγε, θα σου δίνω. Κάτσε λίγο να βάλω λίγο στα. Να υπολογίσω λίγο τα κομμάτια. Δεν ξέρω, μωρέ, δεν το έχω σκεφτεί. Σεξ, όχι. Όχι, χωρίς να σου πει σεξ. Το μόνο που μου είπε και ήταν λίγο έτσι. Κίνκι. Ναι, ήταν άμα θέλω να τον πατάω με τα παπούτσια μου. Α, να τα. Ένα-ένα μα τα λε. Ένα-ένα μα τα λε. Παιδιά, δεν απάντησε αυτό το μήνυμα, αλλά θέλω να σου πω. Είναι. Υπάρχει πολύ. Με τα παπούτσια σου εξυπόλυτη. Με τα παπούτσια. Με τα παπούτσια. Με τα κούνια ή παπούτσια φλάτα. Με τα κούνια. Άλλοι στέλνουν και ζητάνε να αγοράσουν τα παπούτσια και τέτοια πράγματα. Εσύ, Γιώργο. Με πατάει κάποιος με τα παπούτσια. Όχι, όχι. Αν σου στέλνει ένα μήνυμα να σου κάνουν τα ψώνια, να σου κάνουν τις δουλειές και να σου πληρώνουν κιόλας. Ή γενικότερα. Ή γενικότερα. Για τις δουλειές και τα ψώνια μια χαρά, για τα παπούτσια τα κάνω πρόβλημα. Είναι περίεργο στα social media. Λοιπόν, παιδιά. Είναι. Έλα ρε Γιώργο. Κάποιοι μπορεί να μην έχει αποδεχτεί αυτό το μήνυμα. Το αυτοκίνητο, παιδιά. Όχι, λέω και να το στείλουν σε μένα. Μπορεί κάποια κοπέλα μπορεί να πει, ναι, ωραία ιδέα να μου κάνουν τις δουλειές. Το μήνυμα σήμερα είναι ένα. Σε μισή ώρα από τώρα, ελάτε μαζί μου. Σε μισή ώρα από τώρα.